Θοδωρής ο Παντούλας με το τελευταίο πόνημά του, το οποίο κυκλοφορεί ως Πάρθεν, λαϊκή θρύλη και θρήνη για την άλωση της πόλης, μας δηλώνει ευθύς εξ αρχής την πρόθεσή του. Δεν καταπιάνεται ούτε με μια θεσμική διαμαρτυρία, αλλά ούτε και με ένα φιλολογικό μνημόσυνο σχετικά με την άλωση. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποφασίζει να μιλήσει για μια ήττα. Μια ήττα λυτρωτική όσο και αβάσταχτη. Ειλικρινής ωστόσο μέσα στο πένθος της. Πένθος λοιπόν για τον απολεσθέντα τρόπο της καθημάς ταυτότητας, μα πένθος το οποίο ετούτης διασώζει μυστικά, υπόρρητα και υπέρλογα την αίσθηση ότι η θρηνητική απώλεια μοιάζει να έχει ήδη υπερβαθεί. Δεν είναι πένθος στενάχωρο και πικρό, αλλά πένθος χαρμολύπης. Πένθος που δεν δείχνει εν τέλει τάφο, αλλά ανάσταση. Ο Θοδωρής ο Παντούλας μιλά πολιτικά, γι' αυτό και σε αυτή την προοπτική μας κάνουν αρχή. Δείχνει την πόλη όπου μάθαμε τον τρόπο να υπάρχουμε τραγικά. Όχι μια οποιαδήποτε πόλη, αλλά την πόλη. Τη βασιλεύουσα που αλώθηκε από δυτικούς σταυροφόρους το 1204 και από ανατολικούς Οθωμανούς το 1453, αλλά που ακόμα μας μαθαίνει τον τρόπο του υπάρχειν μέσα από τους λαϊκούς θρύλους και θρήνους για αυτήν. Ο Παντούλας λοιπόν με τους θρύλους και τους θρήνους για την απώλεια της πόλης δεν κάνει επιστήμη. Αφού γκράζεται το λαϊκό αίσθημα που δεξιώθηκε το υλικό του και το έκλαψε και το χάρηκε ταυτόχρονα. Αποδομεί χλεβάζοντας αυτούς που θεωρούν την κληρονομιά ως λαϊκές δοξασίες εντός εισαγωγικών δεύτερης και τρίτης διαλογής, είτε την επένεσαν ως λογοτεχνική μνήμη πάλι σε εισαγωγικά, αλλά όμως τραγίζοντας τους ζωτικούς χυμούς της στο εργαστήριο. Τέτοιες προσεγγίσεις ο συγγραφέας μας τις θεωρεί ως σφετερισμούς και παραχαράξεις του εσωτερικού δυναμισμού της λαϊκής παράδοσης, υποτιμητικές και στενόκαρδες εμπρός στο μεγαλείο της. Είναι μάλλον φλίαρες κατασκευές που όσον και αν είναι ικανές για άλλα περιβάλλοντα, δεν μας οδηγούν ούτε μας ζεσταίνουν. Και για τον Παντούλα πρωταρχή είναι και η θέρμη της καρδιάς και ο δρομοδείχτης στην ιστορία. Γι' αυτό και ο συλλογικός μας εαυτός αναδύεται μέσα στην ιστορία μια θοξαστική διαλεκτική. Είναι η κοινότητα στο πολιτικό πεδίο και εν ωρία στο εκκλησιαστικό, μεγέθη ενωμένα και διακριτά ταυτόχρονα με το χαλκιδόνιο χριστολογικό πρότυπο. Ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος. Έτσι η πολιτική και η θεολογία συναρμόζονται αβίαστα και φυσικά. Γίνεται η μία ο επιθετικός προσδιορισμός της άλλης. Με τούτα λοιπόν τα δεδομένα κατά νου ο Παντούλας θεολογεί πολιτικά, καθώς μας υπενθυμίζει ότι η βασιλεύουσα είχε έναν ξεκάθαρο εσχατολογικό προορισμό. Ήταν η προτύπωση, η προεικόνηση της βασιλείας του Θεού που έδειχνε το τέλος της ιστορίας. Η βασιλεύουσα που έδειχνε τη βασιλεία λοιπόν. Η νέα Ρώμη που υποστασίαζε τη νέα Ιερουσαλήμ. Προσοχή εδώ, δεν ήταν η βασιλεία του Θεού μακριά από τις σχελιαστικές ουτοπίες, αλλά έδειχνε, σήμαινε, υποδείκνει τη βασιλεία του Θεού προς την οποία πορεύεται ο λαός του Θεού. Όταν λοιπόν αυτό το σύμβολο πέφτει, καταραίει και καταπατάται από αλωτρίους, τότε το χάος στις ψυχές των ανθρώπων γυρεύει να εξαποστάσει κάπου. Η αναγκεμένη ζωή των ανθρώπων ψάχνει τόπο να βασταχτεί για να λύσει τον εαυτό της. Τα θαυμαστά των θρύλων και των θρήνων της άλωσης γίνονται έτσι σημεία μιας εσχατολογικής διάστασης. Δείχνουν ότι η τάξη της φύσεως έχει ανατραπεί ανορθολογικά. Τα στοιχεία του κόσμου γίνονται στοιχιά, τα οποία συνοδύουν και συστενάζουν με τους ανθρώπους που καλούνται σε μετάνοια. Η φιλαυτία, η φιλαρχηρία, η φιλοδοξία και η φιλονικία έχουν το μερίδιό τους στην πτώση. Έτσι, τα μεσοτηγανισμένα ψάρια στον Παλουκλή καρτερούν να ξαναβρούν το σκοπό τους. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται μαραμαρωμένος Κωνσταντής και περιμένει θεοπρεπώς το ξεμαραμαρωμά του. Ο ιερέας που τελούσε την τελευταία θεία λειτουργία στην Αγία Σοφιά και η οποία έμεινε ημιτελής, κρύπτει τη μυστική του πάγωση στον χρόνο και του φυλάει από βέβυλα μάτια και ανίαρα χέρια, ώστε να συνεχιστεί η ιερή μυσταγωγία με την απελευθέρωση της πόλης. Άλλωστε όλα τα αγιωτικά, η Αγία Τράπεζα, ο Σταυρός, το Βαγγέλιο, βυθίστηκαν γλυκά στου Βοσπόρου τα νερά, έστω το να ξαναβερθούν και αυτά θαυματουργικά στην αρχική τους θέση. Για τον Θοδωρή τον Παντούλα, όλα τούτα κυοφορούν ένα κατάφορτο νόημα, όχι μόνο για τους τότε Ρωμιούς, μα και για μας σήμερα. Δεν είναι μόνο η διαχείριση του χρόνου, η ελπίδα που γεννά το αναμενόμενο, μα μη εισέ τη τελεσθέν ποθούμενο. Για τον Παντούλα, αν τον διαβάζω καλά, πιότερη σημασία έχει η προφορικότητα των παραδόσεων τούτων,
Του τέστην ο τρόπος της μετάδοσης, αναμετάδοσης και μετάπλασής της σε ένα κοινό ορίζοντα που δημιουργεί συνεχώς τη διανοητική, πολύ περισσότερο την ψυχική, εν τέλει τη σωματική μας ορίμανση. Τέτοιες αφηγήσεις μας κάνουν αυτό που είμαστε, όσο και αν καμιά φορά το ξεχνούμε. Μας δίνουν ταυτότητα, μας απονέμουν όνομα, ζωγραφίζουν όχι μόνο το παρελθόν μας, αλλά συνάμα το παρόν και το μέλλον μας. Κάθε φορά που ξεχνούμε τις ριζικές του αφηγήσεις, ξεχνούμε το λαϊκό μας τρόπο. Όπως λέει και ο Θοδωρής, έχουμε αφημί, μαγειρεύουμε ψυχή. Και ο Παντούλα συνεχίζει ακάθεκτος, υπονομεύοντας συνάμα τους κάπηλους που κάναν την πόλη από νόημα ιδεολογία. Μετέτρεψαν τη ζωή σε βίο, δηλαδή σε βία, και αντί για όνειρο είδαν όραμα. Όραμα κρατικό, όραμα εξουσιαστικό, όραμα οικονομικό, όραμα αλυτρωτικό. Ο Παντούλας εξεγείρεται με τον ξεπεσμό των παραμεθιών της δορμιοσύνης σε βολική γραφικότητα ή σε βολεμένο εθνικισμό και παθιάζεται να τραγουδήσει μαζί μας τα παραμύθια που ακούγαμε σαν ήμασταν παιδιά, γιατί γνωρίζει ότι αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, αθώα και γενναία ταυτόχρονα, δεν μας πρέπουν αγαθά όπως η ελευθερία, αλλά μάλλον η δουλεία και η φρίκη, όπως πρέπουν σε όλους όσους οικειοποιούνται το θάνατο αντί να παίζουν μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.